απέρριψε την προτινόμενη χάραξη στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορείου του χερσαίου τμήματος του Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Ιταλίας με την επωνυμία Ποσειδών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορείου με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ταυτόχρονα, με την ίδια απόφαση, το Σώμα ζητά να επιλεγεί άλλη χάραξη παράλληλα της Εγνατίας Οδού ή της Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Μετσόβου, δηλώνοντας ότι δεν είναι αντίθετο σε ένα τέτοιο ενεργειακό έργο, αλλά θα πρέπει να γίνει με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον του Ζαγορείου και με σεβασμό στα μνημεία πολιτισμού. Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου με αφορμή το αίτημα για διάθεση στοιχείων από τον Δήμο της σύμπραξης των εταιριών, η οποία και ανέλαβε από τον κύριο του έργου την εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Ιταλίας Ποσειδών, την εκπώνηση της οριστικής μελέτης και την παροχή υπηρεσιών αδειοδότησης για το χερσαίο τμήμα του αγωγού και των συνοδών εγκαταστάσεων του έργου στην ελληνική επικράτεια. Με δηλώσεις του στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο Δήμαρχος Ζαγορείου αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους αντιδρά στην προτινόμενη χάραξη ο Δήμος Ζαγορείου, παρουσιάζοντας την εναλλακτική πρόταση διέλευσης. Πρόκειται για μια συζήτηση που έγινε με βάση την πρόταση οριστικής χάραξης διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου με την επωνυμία Ποσειδών. Πρόκειται για ελληνοϊταλικό αγωγό, ο οποίος πρόκειται να περάσει από την περιοχή. Και εμείς μιλήσαμε για το ζήτημα της διέλευσης του αγωγού μέσα από τα όρια του Δήμου Ζαγορείου. Από ό,τι φαίνεται από την πρόταση η οποία υπάρχει, η διέλευση αυτή περνά μέσα από την περιοχή του Ανατολικού Ζαγορείου, την οποία περιοχή την Τέμνη κάθετα, μέσα από ξεκινώντας από τη λίμνη των Πηγών Αόου και κατεβαίνοντας προς Γρεβενίτη, Τρίστινο, Τσίπιανη, Μιλιοτάδες, Ποταμιά και ανεβαίνει το Βρίσκο, και όπως καταλαβαίνετε περνάει μέσα από περιοχές οι οποίες είναι πλούσιες σε φυσικό περιβάλλον, όπως λέμε, μέσα από δάση Μαύρης Πεύκης, από δάση Δριός, επίσης δίπλα ακριβώς από τα παραδοσιακά γεφύρια της περιοχής, το γεφύρι της Τσίπιανης και το γεφύρι του Καμπέραγα, μέσα από τον οικισμό των Μιλιοτάδων και της Ποταμιάς και μέσα από τις λίγες καλλιεργούμενες εκτάσεις που υπάρχουν στις δύο αυτές στους δύο αυτούς οικισμούς. Θεωρούμε ότι θα υπέρθει μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή από τη διέλευση του αγωγού αυτού, και θεωρούμε ότι υπάρχουν αλλακτικές προτάσεις. Δεν είμαστε υπέρμαχοι του να μην γίνει τίποτα ή να μην διέλθει από την περιοχή μας ο αγωγός, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η αναλογική πρόταση διέλευσης, όπως υπήρχε και παλιά μια πρόταση παρόμοια περίπου, να διέλθει από εκεί που πέρασε και η Εγνατία Οδός, παράλληλα της Εγνατίας Οδού, λοιπόν, κατά μήκους του εθνικού δρόμου, του παλιού εθνικού δρόμου Ιωαννίνων Μετσόβου. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίπτωση διέλευσης του αγωγού, γιατί εκεί θα υπέλθει η λιγότερη περιβαλλοντική καταστροφή. Να πούμε ότι πρόκειται για μια ομόφωνη, έτσι, απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις? Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά. Όλες οι προτάσεις κουβεντιάστηκαν και νομίζουμε ότι καταλήξανε σε αυτό το οποίο είναι το ορθό και αυτό το οποίο νομίζω ότι και η περιφέρεια από την πλευρά της έτσι θα το δει, και γενικότερα όλοι οι φορείς της περιοχής μας και το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνου, αν και δεν ρωτήθηκε και θα έπρεπε να έχει ρωτηθεί, γιατί διέρχεται μέσα από το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνου. Και νομίζω ότι θα γίνει συζήτηση και πολύ σύντομα μάλιστα για το θέμα αυτό, αλλά θεωρούμε ότι μόνον έτσι θα γίνει η καλύτερη χάραξη, η καλύτερη διέλευση του αγωγού στην περιοχή της δικής μας.